πέφτουν τα φώτα πάνω, ναι, υπάρχουν. Ποιος είναι? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Είναι η Λία μου τώρα, είναι ο πρόσωπος του Σκάι. Ο κύριος Τιμπουρόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θέλετε να μάθετε, πείτε με. Μισό λεπτό έχουμε δηλώσει από τον κύριο Τιμπουρόπουλο τώρα. Μάρκο, πώς πήγε η διαδικασία? Η διαδικασία ήταν χιτσκοκική. Κάθε σενάριο που μπορείτε να φανταστείτε έχει ξεπεραστεί. Στις λεπτομέρειες που νομίζω κάποια στιγμή θα τις δείτε, θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Ο Σκάι διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή και ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής στην πρώτη άδεια. Η πρώτη άδεια δηλαδή που δημοπρατήθηκε στη χώρα ήταν του Σκάι. Και κατάφερε να είναι και η μικρότερη τιμή από όλους. Αν δείτε τον κατάλογο των επιλαγόντων, είναι σχεδόν 70% πάνω και έχουν μείνει απ' έξω. Αυτό απαίτησε ένα προσεκτικό σχεδιασμό, ένα ραντεβού στα τυφλά και με την τύχη σου, αλλά το κυριότερο, μεγάλη ψυχραιμία και κρίσιμες αποφάσεις στη διάρκεια της δημοπρασίας. Προφανώς είχαν μελετηθεί το πεδίο του ανταγωνισμού, προφανώς είχαν πιθανολογηθεί οι τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές επιδιώξεις του ανταγωνισμού και ξέραμε πώς θα συμπεριφερθούμε. Η υπόλοιπη διαδικασία την εικάζαμε πώς εξελίσσεται. Ουσιαστικά μετά την πρώτη φάση άνοιξε η πόρτα του φρενοκομείου και μπήκαν οι υπόλοιποι. Και εκεί θα δείτε από την εξέλιξη των πραγμάτων τι έχει γίνει. Υπήρξε πρόβλημα στη διαδικασία. Προφανώς ψυχοφθόρα. Ναι, υπήρξε πρόβλημα στη διαδικασία σε κάποια φάση. Εστάσεις από τους συναδελφούς. Αυτά θα στα πούν οι νομικοί που ζούσαν σε άλλο χώρο. Τη νομική μάχη της εξέλιξης της δημοπρασίας. Νομίζω ότι ήρξε παρακάτι 10 ώρες. Γιατί καθυστερήσατε συνολικά, κύριε Κυμπουρόπουλε, τόσο πολύ? Γιατί η διαδικασία αυτή έχει δύο παράλληλες. Έχει ηλεκτρονικό χτύπημα που έχει συγκεκριμένο χρόνο και έχει και έγχαρτο. Έγχαρτη επιβεβαίωση του χτυπήματος. Που αυτό έχει και ένα ταξίδι να κάνει από το δωμάτιο που είσαι με την ομάδα την επιτελική. Πρέπει να πάει κάτω στην Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να επικυρωθεί και αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ποια άδεια ήταν η πιο χρονοβόρα, κύριε Κυμπουρόπουλε? Η πιο χρονοβόρα νομίζω ήταν η τρίτη και τέταρτη. Δηλαδή, περίπου εκεί, των 14 ωρών περίπου κτλ. Περιμένατε να εκτιναχθούν εκεί τα ποσά, κύριε Κυμπουρόπουλε? Προσωπικά, προσωπικά το περιμένατε. Περιμένατε. Για εμάς, το είπα και μπαίνοντας στην δημοπρασία, το είπα και στις διαδικασίες, εμείς δεν αγοράσαμε ή δεν διεκδικήσαμε μία άδεια. Διεκδικήσαμε και ήρθαμε να διαπραγματευτούμε λίτρα για άρση ομηρίας, για συνέχιση της λειτουργίας ενός ανεξάρτητου μέσου, το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία και όπως φαίνεται θα εξακολουθήσει να τη γράφει.